Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Κόντρα εκεί, πάει να κερδίσει τώρα με τον Ντένιγκ. Ενώση έχει προϋποθέσεις εδώ, ανεβαίνει και ο Θεοδόρου. Ντένιγκ μπαίνει στην περιοχή, παίρνει πάνω του τη φάση. Πλασάρι, θα σώσει ο Μποκατίνοφ. Στο 5, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση να κάνει το 1-0. Για τους φιλοξενούμενους που όπως είπαμε είναι το πρώτο. Το σούτ εδώ που γίνεται δύσκολα, ο Γκαζεύσκι με γροθιές. Θα απομακρύνει την μπάλα στο 9. Αρκετός κόσμος στην περιοχή. Χαμηλά, η μπάλα προς τα πίσω, το σουτ που γίνεται και πάλι με γροθιές. Ντένιγκ, ωραία τσιμπάει μπάλα για τον Θεοδόρου. Θεοδόρου δοκιμάζει το σουτ, ο Μποκατίνοφ χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία θα μαζέψει. Μπάρνι, Ντένιγκ και πάλι μπαίνει στην περιοχή, δοκιμάζει το σουτ, η μπάλα θα περάσει δίπλα προδεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Μποκατίνοφ. Κουαλί θέλει να περάσει, θα τα καταφέρει το γύρισμα, η μπάλα στην περιοχή Παπαγεωργίου, προβολή του Μαρκόφσκι και κόρνερ. Πιέζει ο Μαρκόφσκι, Ζάχπα, την παγιά στην περιοχή, ο Αλή με τη μία το σου, την μπάλα έξω. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Εθνικό στο 50. Τελείω Ουκρανός το κόρνερ και φαγιά του Ζάχπα, η μπάλα πάνω από δοκάρια. Καλή στιγμή και πάλι για τον Εθνικό, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος στο δεύτερο ημίχρονο. Θεοδόρο από πλάγια κάνει την παγιά και φαγιά του Ντένιγκ, μπάλα έξω. Πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο για την Ένωση, χωρίς εντύπωση. Η σέντρα στην περιοχή, Ντένιγκ το γύρισμα, Θεοδόρου το σούτ έξω. Ο Λουσέρο ήταν, άφησε για Μαρκόφσκι. Ξανά η Ένωση μπροστά, Μαρκόφσκι, το σούτ που γίνεται, δοκάρι και μέσα. Στο 73 φοβερό γκολ από τον Μαρκόφσκι. Ο Ουκρανός σκοράρει, δεν το πανηγυρίζει. Η ένδειξη σεβασμού πιθανότατα στην ομάδα του Εθνικού που ήταν πέρσι. Είναι όμως ένα πολύ πολύ ωραίο γκολ. Κοιτάξτε τον Ουκρανό, κοιτάξτε την προσπάθειά του. Ζυγίζει το σουτ με το δεξί, στέλνει την μπάλα στη γωνία. Στο δοκάρι της εστίας του Μποκατίνοφ, ίσως και να ακούμπησε λίγο την μπάλα και στη συνέχεια στα δίκτυα του Εθνικού, κάνοντας το 1-1, Εθνικός 0, στο 73 με τον Μαρκόφσκι. Στην περιοχή οι κόντρες ευνοούν τον Εθνικό. Ζάκπα πίσω για Μιγκελίδο, το σουτ, η μπάλα στα δίκτυα. 1-1 ο Εθνικός, το 82 ισοφαρίζει με Μιγκελίδο η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Και πως ξεκίνησε η φάση με το πέσιμο του Ντένι, όπου ζήτησαν επιθετικό φάουλ, νομίζω δεν υπήρξε. Οι δύο Χαραλάμπους σε φεύγει, μπαγιά στην περιοχή και φαγιά του περαπτικού, η μπάλα έξω. Πειμένει ο Λουσέρο, ωραίο κράτημα της μπάλας. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή και φαγιά που γίνεται, η μπάλα έξω. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.